Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία το βράδυ της Τρίτης ήταν ξαφνικά φλόγες στο κτίριο που στεγάζει το πρώτο ΕΠΑΛ Λαυρίου. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο και ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Τώρα τελευταία υπάρχει έτσι και μια παραβατικότητα, πραγματικά το λέω και μέσα στο σχολείο, δηλαδή έχουμε κάποιες φθορές σε πρίζες, σε τέτοιο υλικό. Την ώρα που το σχολείο βρισκόταν υποκατάληψη, άγνωστα τα ξημερώματα άναψαν φωτιά στην κεντρική πύλη που ήταν τοποθετημένη κάδη αλλά και θρανία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι άγνωστοι επίσης προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αίθουσες, πετώντας μπογιές, ενώ έσκησαν και μία σημαία. Έχουν ξαναγίνει και άλλες ζημιές. Στο πρόσφατο παρελθόν, την περσινή χρονιά δηλαδή, ο Δήμος Λαυρητικής δαπάνησε περίπου ένα ποσό των 40.000 ευρώ για να μπορεί να επιδιορθώνει όλες αυτές τις καταστροφές που έχουν συνέβη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάποιο παρόμοιο περιστατικό στο συγκεκριμένο σχολείο. Την περασμένη Παρασκευή, άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πέταξαν πέτρες στην ώρα λειτουργίας του σχολείου, σπάζοντας τζάμια. Ήταν τα άτομα τα οποία ήταν με κουκούλα, δεν μπόρεσαν να δώσουν μια μέρα βροχής που δεν υπήρχε κανένας έξω, δεν ήταν σε διάλειμμα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν μέτρα φύλαξης του σχολείου για να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα και να αποφευχθούν και άλλες καταστροφές.